Τεράστιο το κόστος των καυσίμων. Προϋπήρχε το πρόβλημα αυτό, εντείνεται τώρα. Είδαμε και μας έκανε εντύπωση ότι στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, καταρχάς νιώθουμε πάντα πολύ μεγάλη χαρά όταν στα ελληνικά πανεπιστήμια βλέπουμε ανθρώπους, βλέπουμε φοιτητές, καθηγητές να κάνουν ωραία πράγματα. Στο τμήμα λοιπόν αυτό κατάφεραν να βρουν μία εφαρμογή που μας δείχνει πώς θα βρούμε αυτήν την εφαρμογή. Πώς θα βρούμε φθηνότερα βενζίνη και στην περιοχή που μένουμε και σε κάποια άλλη που πιθανώς έχουμε πάει και σε κάποιο ταξίδι που έχουμε κάνει και δεν ξέρουμε τι γίνεται. Πάμε λοιπόν να καλημερίσουμε και να δώσουμε τα συγχαρητήριά μας στον κύριο Φώτη Κόκορα. Είναι επίκουρος καθηγητής Τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Τι κάνετε, κύριε Κόκορα, καλή σας μέρα. Καλημέρα. Μπράβο σας, μπράβο για την παραγωγή ιδεών, την υλοποίηση πραγμάτων. Νομίζω ότι αξίζει να το λέμε και αξίζει και να το προβάλλουμε. Τι ακριβώς είναι αυτή η εφαρμογή? Ευχαριστώ καταρχήν για τα συγχαρητήρια. Η εφαρμογή αυτή δείχνει στον καταναλωτή τις τιμές καυσίμων που υπάρχουν στα πρατήρια γύρω του ή σε οποιαδήποτε άλλη περιοχή, εν πάση περιπτώσει, θέλει να ενημερωθεί. Δηλαδή, κύριε καθηγητά, ζητώ συγγνώμη, αντί να κάνει κάποιο βόλτα με το αυτοκίνητό του και να πάει γειτονιά-γειτονιά, πρατήριο-πρατήριο και να κάνει τεστ πόσο είναι η τιμή για να δει που τον συμφέρει, κατεβάζει την εφαρμογή αυτή στο κινητό και του τα βγάζει όλα. Ακριβώς. Ακόμη και για κάποιον που έχει μια εικόνα των πρατηρίων της περιοχής του και ας το πούμε κινείται μεταξύ 2-3 πρατηρίων, ακόμη και έτσι η εφαρμογή το βοηθάει να πάει κατευθείαν εκεί που το συμφέρει. Αυτό θα πει έξυπνο κινητό. Κινητό γιατί κινείσαι και έξυπνο γιατί είναι πανέξυπνο. Είναι σούπερ εφαρμογή να μπορείς να έχεις μια εικόνα της πραγματικότητας για τις αντλίες, για τις τιμές, για την κάθε... και το χάρτη ακόμα πώς πηγαίνεις βέβαια, έτσι. Ναι, ο χάρτης είναι βασικό συστατικό και η εφαρμογή βασικά ξεκίνησε όταν εγώ στο πλαίσιο μαθήματος άρχισα να παίζω με χάρτες και για να δείξω κάποια έτσι χρηστική εφαρμογή στους φοιτητές μου. Συνέλαβα αυτή την ιδέα της χρήσης των δεδομένων του Παρατηρητηρίου Τιμών Καυσίμων. Στη συνέχεια κάποιος φοιτητής, ο Δημήτρης Οντέμος, έφτιαξε μια εφαρμογή σαν στο πλαίσιο πτυχιακής. Ακολούθησαν άλλοι φοιτητές, ο Τάσος Θεοδοσίου, ο Γιάννης Ογουζιώτης. Και, εν πάση περιπτώσει, τη συντηρούμε και την βελτιώνουμε στο πλαίσιο του σχετικού μαθήματος και ας το πούμε μέσα στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στη Λάρισα αυτή η εφαρμογή ζει και βασιλεύει. Αφορά όλη την Ελλάδα, κύριε καθηγητά, έτσι δεν είναι? Ναι, ναι, όλη την Ελλάδα, καθώς τα δεδομένα που προβάλλουμε προέρχονται από το fuel.gr, να πούμε ότι είναι η εφαρμογή, fuel.gr. Fuel.gr είναι η εφαρμογή. Συγγνώμη, Fuel.gr, χωρίς τελεία. Χωρίς τελεία. Και είναι δωρεάν, την κατεβάζει κάποιος δωρεάν? Η εφαρμογή είναι, ναι, είναι δωρεάν η εφαρμογή, δεν υπάρχει κάποιο κόστος για το χρήστη. Και δίνει αρκετά περισσότερες πληροφορίες σε σχέση με το site του παρατηρητηρίου, που είναι, ας το πούμε, λίγο δύσχυστο με τα... Τροφοδοτείτε με πληροφορίες? Πώς, δηλαδή, με τι έχετε συνδεθεί και έρχονται όλες αυτές οι πληροφορίες? Εμείς παίρνουμε κάθε 15 λεπτά τα δεδομένα του παρατηρητηρίου τιμών σε δικό μας σερβερ, να το πω έτσι, και στη συνέχεια τροφοδοτούμε τις εφαρμογές... τους χρήστες δηλαδή που θέλουν να δουν τιμές. Αυτό να το ξαναπούμε λίγο, γιατί προφανώς βασίζεστε σε μια βάση δεδομένων. Κάθε 15 λεπτά μπορεί να ενημερώνετε ή είναι τα χτεσινά? Στην ουσία είναι... Όχι. Εμείς συγχρονιζόμαστε κάθε 15 λεπτά με το παρατηρητήριο τιμών. Από εκεί και πέρα είναι θέμα των πρατηρίων, του κατά πόσο τηρούν την υποχρέωσή τους να δίνουν τις τιμές και τις μεταβολές τιμών που κάνουν στο παρατηρητήριο τιμών. Να υπάρχει ταύτιση. Δηλαδή στις περιπτώσεις που εμείς έχουμε λάθος δεδομένα, δεν φταίμε εμείς. Τα δεδομένα έρχονται λάθος από το... Είναι τι ανέβασε δηλαδή το πρατήριο. Από την πηγή. Από την δεν πηγή. Έχει ανεβάσει μερικές φορές. Δεν έχει ανεβάσει. Πηγαίνοντας δηλαδή, κύριε καθηγητά, διακοπές κάποιος στην Κέρκυρα, στην Αστυπάλα, σε οποιοδήποτε μέρος, είναι συνδεδεμένο, το κατεβάζει στο κινητό και από ό,τι ξέρω του δίνει και ηχητικές οδηγίες. Όπως μας δίνει δηλαδή για να βρούμε μια περιοχή. Απλοϊγός. Βρίσκοντας το πρατήριο που θέλει, μπορεί να λάβει οδηγίες, οδικές οδηγίες για το πώς θα πάει εκεί.
Νομίζω ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο ούτως ή άλλως, πόσο μάλλον αυτή την περίοδο που έχουμε τα τεράστια ζητήματα με την αύξηση των τιμών. Θέλω πριν κλείσουμε. Έλεγα και παλαιότερα ότι ήταν χρήσιμη. Σίγουρα. Καθώς μια πρόχειρη έτσι εκτίμηση που είχαμε κάνει παλαιότερα, συμπληρωτικά με το να πηγαίνει κάποιος στην τύχη σε κάποιο πρατήριο για να βάζει καύσιμα, με το να ενημερώνεται από την εφαρμογή, μπορεί να έχει όφελος και 200 και 500 ευρώ ανάλογα τις ποσότητες που καταναλώνει. Και το χρόνο ακόμη και το μισό, ακόμη και το μισό από αυτό, αν αλήθεια, είναι σημαντικό ποσό. Βέβαια, βέβαια. Μα είναι χρήσιμο και για τη δουλειά μας και για εμάς που και είναι να κάνουμε έχουν, και έρευνα. Για να καταλάβουμε έτσι πόσο χρήσιμο είναι, το έχουν κατεβάσει πάρα πολύ και σε Android και σε iOS συσκευές. Είναι δωρεάν, ακόμα τουλάχιστον είναι δωρεάν. Κάθε μέρα λέμε και μεγαλύτερο νούμερο. Σήμερα το νούμερο είναι 160.000. Μπράβο, μπράβο. Είναι και πολύ στους δρόμους και μετακινήσεις. Εξυπηρετείται και κόσμος που δουλεύει στο χώρο των πλατηρίων, όχι απαραίτητο δηλαδή τα βενζινάρικα. Άλλοι επαγγελματίες οι οποίοι προμηθεύουν τα πλατήρια με άλλα προϊόντα. Πώς το λένε, και επαγγελματίες και φορτηγατζίδες, ναι. Κυρίως. Πολλές φορές μας έχουν ευχαριστήσει επειδή χρησιμοποιούν τη δική μας εφαρμογή και όχι το GPS για να βρουν τα πλατήρια, γιατί εμείς τα έχουμε βρει πάνω στο χάρτη ένα-ένα. Αυτή ήταν η έτσι οπότε η τους πάτε που κάναμε. Καρφί που λένε. Θέλω πριν κλείσουμε, ναι, κύριε, ναι, Κόκορα, να μας πείτε αν ετοιμάζετε κάτι άλλο στο τμήμα αυτό. Τμήμα ψηφιακών συστημάτων Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Εκπαιδεύετε και βγάζετε στην κοινωνία τους επόμενους επιστήμονες που έχει ανάγκη ο τόπος. Διότι μιλάμε για νέα επαγγέλματα που θα βρίσκουν δουλειά αύριο και είστε το μέλλον. Και να δίνουν λύσεις σε υπαρκτές πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Η δουλειά μας είναι να προσέχουμε τους φοιτητές και να τους καθιστούμε ικανότερους στο να ανταπεξέλθουν αύριο στον εργασιακό τους βίο. Και στο πλαίσιο αυτών, στο τμήμα κάνουμε και άλλες πολλές δράσεις. Προχθές μιλούσαμε με μεγάλη εταιρεία λογισμικού της Ελλάδας για να απορροφά φοιτητές μας στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης. Τώρα όσον αφορά την εφαρμογή, τις επόμενες εβδομάδες θα βγάλουμε την εφαρμογή για τη Γαλλία. Αυτή που λέμε τώρα? Το Fuel France. Α, μπράβο σας, και εξαγωγή. Μπράβο σας, μπράβο. Υπάρχει ήδη της Κύπρου, ναι. Υπάρχει ήδη της Κύπρου εδώ και μερικούς μήνες και θα δοκιμάσουμε την τύχη μας και στη Γαλλία. Η Ελλάδα που θέλουμε, η Ελλάδα που δημιουργεί, που παράγει, που κοιτάζει το μέλλον, που βγάζει επιστήμονες, μπράβο. Και έχει κάποιο έσοδο αυτό για τη σχολή, για το πανεπιστήμιο? Δεν ξέρω, έχουμε κάποιους, κοιτάξτε, δεν το βλέπουμε τελείως κερδοσκοπικά. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε κάποιες χορηγίες για να μπορούμε να συντηρούμε σερβερς και να μπορούμε και να πληρώσουμε κάποιο φοιτητή σε περιόδους που θέλουμε αυξημένη δουλειά και θέλουμε να ετοιμάσουμε κάτι καινούριο. Να είστε καλά, κύριε Κόκορα. Απαραίτητα. Να είστε καλά και ισανότερα, εύχομαι. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα. Ευχαριστώ. Καλημέρα. Επίσης.